Καλησπέρα παιδιά, σε ένα νέο επεισόδιο Cruise Car Reviews. Σήμερα και από το νέο μου το μαγαζί, άνοιξα πριν μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη η Θέρμη, Ματσούκας 16. Μπορείτε να έρθετε, να μιλήσουμε για αυτοκίνητα, να πιούμε καφέ, να παραγγείλετε κάποιο αμάξι από Γερμανία, να δείτε κάποιο αυτοκίνητο που έχω εδώ για παρουσίαση. Ό,τι θέλετε, θα σας βάλω ένα link από κάτω, τη σελίδα μου στο Car, να με πάρετε ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο αμάξι σήμερα, το οποίο το παρέδωσα προχθές στο φίλο μου εδώ που μου το παραχωρήκε για ένα review. BMW 328 βενζίνη, 2012 μοντέλο, τετράπορτο, λιμουζίνα. Το συγκεκριμένο το έφερα από τη Γερμανία οδικός, ένα πάρα πολύ ωραίο και ξεκούραστο άνετο αυτοκίνητο. Είναι η Luxury Line, η οποία είναι η έκδοση λίγο πριν από το M-Packet, δηλαδή πλούσια έκδοση. Έχει δερμάτινο σαλόνι, είναι αυτόματο, navigation, θερμενόμενα καθίσματα, αλλά έχει πάρα πολλά εξτρά, τα οποία θα τα δούμε κιόλας. Λοιπόν, 245 άλογα, 2000 κυβικά, ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο και οικονομικό, δηλαδή η μέσος κατανάλωση είναι περίπου στα 9 λίτρα, με καλή οδήγηση και γκάζι, βενζίνη όπως είπαμε, τώρα πέσαν και οι βενζίνες με τον κορονοϊό, είμαστε καλά, είμαστε καλά. Πάμε να το δούμε και από μέσα μια. Να δούμε λίγο το ιστορικό του. Λοιπόν, έχουμε bucket καθίσματα, τα οποία είναι ένα πολύ ωραίο ιδιαίτερο καφέ χρώμα. Γνώμη μου, πολύ όμορφα συνδυάζεται με το εξωτερικό χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, από τα αγαπημένα μου σαλόνια. Παίρνει μπρος με κουμπί, το κλειδί είναι απλά μέσα. Αυτόματο σασμάν εδώ, 8 ταχυτήτων. Έχουμε οθόνη navigation. Και εδώ έχουμε τα κουμπιά στα οποία αλλάζουμε τα mode. Δηλαδή έχουμε ή Eco Pro που πάει πιο οικονομικά ή έχουμε το Sport. Μπορούμε να ζήσουμε και το ESP για να κάνουμε λίγο, να πηγαίνουμε τις μπάντες. Και τα άλλα εντάξει, είναι κλασικό BMW. Τα πιδάλια στο τιμόνι που αλλάζει τις ταχύτητες. Έχουμε 96.000 χιλιόμετρα, 2-λίτρη μηχανή όπως είπαμε με turbo. Ακούγεται 2-λίτρο μικρό, αλλά έχει για τα 245 άλογα πολύ γκάζι και το νιώθεις. 0-100 έχουμε 5,9 δευτερόλεπτα, δηλαδή είναι πολύ δυνατό, ειδικά στο Sport Mode. Το ευχαριστιέσαι και σε ανοιχτούς δρόμους εννοείται. Χώρος όπως είναι μια κλασική τριάρα. Εδώ έχεις τη ροδέλα που αλλάζεις τα πάντα. Έχεις πρόσβαση στο μενού, στο navigation, στα media και μπορείς να συνδέσεις και το τηλέφωνο. Ένα πολύ ωραίο οικογενειακό αλλά και σπορ αυτοκίνητο. Εμένα μου αρέσει που η BMW πάντα κρατάει λίγο τη σπορ γραμμή και μας αρέσει πολύ αυτό. Πάμε να δούμε και πίσω. 18 ζάντα έχουμε αλουμινίου BMW, η οποία θα έλεγα ότι είναι μια κλασική αλλά όμορφη ζάντα. Πίσω αρκετός χώρος. Έχεις και ο κλιματισμός έρθει και προς τα πίσω. Άνετο, ωραίο και για λίγο πιο ψηλούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από χώρο. Να δούμε και πίσω λίγο για τις αποσκευές. Όπως βλέπετε, κλασική τριάρα. Εδώ βάζεις άνετα 4 βαλίτσες και πας ταξίδι, μια οικογένεια. Και είσαι και στους δρόμους, ωραίος, κομψός, με ένα σπόρο αυτοκίνητο. Να δούμε και το κινητήρα. Νάτος, 2000 κυβικά. Μην μπερδεύεστε με το Twin Power Turbo και το Twin Turbo. Δεν έχει δύο τουρμπίνες. Απλά είναι τεχνολογία, ονομάζεται Twin Power, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε λιγότερο lag στο turbo σε χαμηλές στροφές. Οι τουρμπίνες γνωρίζετε ότι μέχρι 1500 στροφές περίπου έχει ένα lag. Εδώ αυτή η BMW έχει κάνει την τεχνολογία ώστε να βγαίνει ο αέρας έτσι, ώστε να μην έχει αυτό το lag, να το καταλαβαίνει τόσο την τρύπα του turbo που την ονομάζουμε. Έτσι, βλέπετε, έχει πολύ χώρο ακόμα και για το μεγαλύτερο και για το μητρία, αλλά είναι ένας πολύ αξιοπρεπέστατος και οικονομικός κινητήρας. Λοιπόν, τιμές τώρα. Τιμές στην Ελλάδα κυμαίνονται από 28 μέχρι 35.000 ευρώ για ένα τέτοιο αμάξι. Το δικό μας το συγκεκριμένο σίγουρα πάνω από 30.000
θα κόστιζε, γιατί έχουμε και τον ηλεκτρονισμό μαζί, δηλαδή αυξάνονται τα κόστη. Μπορούμε να πάμε και σε μια πιο light έκδοση που δεν έχει τόσα έξτρα, ώστε να ρίξουμε λίγο το κοστολόγιο. Όπως και να έχει, αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, πάρτε με τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Εμείς τώρα πάμε να το κάνουμε και μια βόλτα, να δούμε πώς πάει, πώς οδηγείται στο δρόμο, στις στροφές και τα λέμε εκεί. Λοιπόν, πάμε μια γύρα εδώ. Στροφόμετρο πάει μέχρι 7.000 στροφές. 260 μας δίνει τελική, δεν τα πιάνει ακριβώς, αλλά τα 240 τα πιάνει άνετα. Το βάλα και στο σπορ τώρα, έχουμε μέγιστη απόδοση, ψηλά πάντα τον γκάζι, ρυθμισμένο, αλλάζει η χαρτογράφηση. Γενικά είναι σκληρούτσικο το αυτοκίνητο, πάντα τα τριάρια είναι λίγο πιο σκληρά, γιατί θέλουν να συνδυάσουν τη λιμουζίνα με το comfort, με το σπορ. Δηλαδή τα Mercedes πάντα ήταν πιο μαλακά, πλέον έχουν αλλάξει λίγο. Είναι αυτό το κλασικό λιμουζίνα ταξιδιάρικο. Ενώ τα BMW λένε όχι, θέλουμε να είμαστε και στις στροφές δυνατοί. Δηλαδή να έχουμε καλό ζύγισμα του αμαξιού, να οδηγάει κάποιος πιο νέος, δηλαδή μην είναι 60's και ο 30's και ο 25's να το οδηγάει. Εδώ βλέπετε την οθόνη μας, η οποία συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Navigation. Χάρτες της BMW είναι πολύ αξιόπιστη, πολύ καλή. Όλα τα multimedia, εννοείται Bluetooth, εννοείται συνδέσεις το τηλέφωνο σου. Έχει και κάποια application που μπορείς να μπει στο ίντερνετ. Βλέπεις τώρα, είμαστε στο sport, αλλάζεις τα προγράμματα. Το κανονικό είναι το comfort, μπορείς να κάνεις κάτι, είναι πάντα στο comfort. Και το Eco Pro, το οποίο μέχρι 120 χιλιόμετρα όταν πηγαίνεις, είναι ειδικά πολύ καλό σε ανοιχτό δρόμο, σου κάνει μεγάλη οικονομία. Αλλά δεν έχει καθόλου απόδοση. Και πάμε μία, πατήσουμε λίγο γκάζι. Ωραία απόδοση, πολύ ωραία απόδοση. Στις στροφές είναι το κλασικό τριάρι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπαίνει παντού, αλλάζω ταχύτητες μόνος μου. Εδώ αλλάζω τις ταχύτητες, το mode. Ελλάζω ταχύτητες μόνος μου για να είμαι ακόμα πιο σπορ και πάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Χορτιάτη, μια βόλτα ήρθαμε να το απολαμβάνουμε λίγο στις στροφές, στις 3.000 στροφές αυτή τη στιγμή, τέταρτη ταχύτητα, για πάμε λίγο. Πετάει λίγο κόλλο, αλλά έχουμε το ESP, δεν έχουμε κανένα θέμα. Ωραίο, ωραίο. Πέρασε, φύγαμε. Εντάξει, το αμάξι είναι απλά η σταθερότητα. Το νιώθεις σαν κουπέ. Ελαφρύ, ωραίο και γκαζιάρικο. Ταχύτητες έχεις 8, οπότε μπορείς να παίζεις, να διαλέξεις ακριβώς αυτή την ταχύτητα.